Jumble Time, καλησπέρα σας. Jumble Time, καλησπέρα πολύ. Άστι είναι αυτό το άπεν. Δευτέρα, 14 Φλεβάρι. Ημέρα αγάπης και έρωτα. Έτσι. Η πιο καλή μέρα για να κάνεις εκπομπή, Παναγιώτη, γιατί όλοι όσοι είμαστε εδώ, αγαπάμε τον μπάσκετ. Ισχύει. Εγώ δεν έχω ανοίξει το live να δω πόσοι είμαστε εδώ. Αλλά... Όπως αγάπη βίωσε και ο Αλέξανδρος Ορέντας εχθές στο παιχνίδι. Με τους ανώνυμους. Τον αγάπησαν πάρα πολύ και ο Μαλαθούνης και ο Αδάμης. Τον αγκάλιασαν. Τεράστια νίκη για τους ανώνυμους. Τεράστια νίκη για τους ανώνυμους, ναι. Ισχύει. Το έχουν και με την παράταση οι δυο τους. Ναι, πραγματικά και στον πρώτο γύρο το ίδιο πράγμα. Στον πρώτο γύρο παράταση. Ανάποδα, βέβαια. Δηλαδή, αυτό το μάτς αξίζει να το παίξει ισχύει. Καλησπέρα μας λέει ο Κώστας ο Σελεπές. Καλησπέρα, Κώστα. Και ο Γιάννης ο Μπουμπουρίδης μπήκε, αλλά δεν έχει μιλήσει ακόμα. Εγώ τον είδα όμως. Η πιο άτυχη ομάδα του πρωταθλήματος νομίζω είναι οι Boomers. Η πιο άτυχη του πρωταθλήματος, γιατί. Γιατί είχε να κατέβει ο Αμέρ 2,5 μήνες. Άμα βάλεις και διακοπή 3,5 μήνες. Και κάνει ένα τρομερό παιχνίδι, αλλά δεν καταφέρανε. Έβαλε 47 πόντους ο άλλος. Χάσανε με. Λες γι' αυτό να μην τον κατέβαζαν. Ναι, ναι. Να δω ποιο κατέβει. Κάθε εβδομάδα κάνανε κλήρωση σε ποιο κατέβει θα κατέβει. Έπρεπε και έτσι να πήγε στράφη προσπάθεια. Να κάνουμε κλήρωση όπως κάνουμε για τα δώρα της εκπομπής. Να κάνουμε και μια κλήρωση για το σε ποια ομάδα θα κατέβει ο Αμέρ. Έτσι. Καλησπέρα και στον Ορέστη. Νάτος. Και ο Γιάννης σου απάντησε. Σωστός. Καλησπέρα. Καλό. Καλή εκπομπή. Καλή Δημήτρης... εκπομπή, Παναγιώτη. Να σε καλά. Λοιπόν. Ο Θεμάς μας λέει καλή εβδομάδα σε όλες τις ομάδες όμως. Μόνο αγάπη στον Αλέξανδρο Σπυράτο, λέει ο Φωτόπουλος. Μας καλησπέριζει και ο Κανάκης που χθες έλειπε. Έλειπε. Έλειπε, ναι. Μάλιστα. Έκανε δηλώσεις μόνο στο Ρέντας. Όχι. Λοιπόν, ο Μανιάτης μας καλησπέριζει. Καλώς τους λέει. Όχι εμάς. Γεια σου, ρε Πέτρο. Όχι εμάς, ναι. Και ο Γιάννης ο Δαμανάκης, Παναγιώτη, μας καλησπερίζει. Ο Γιάννης και μουσκασε. Επειδή τις κατεβάζω όλες τις φάσεις μαζί, ναι, και τις βλέπω μετά, δεν βλέπω. Ξέρεις, ανεβάζω, βγάζω όλα τα tab δίπλα στο WeTransfer, ναι, και ναι, τις κατεβάζω. Οπότε μετά δεν έχω ποιος έχει στείλει την κάθε φάση. Αναγνωρίζω εσένα γιατί γράφεις highlights μπροστά, αλλά δεν το γράφει κανένας άλλος. Οπότε όλων των άλλων δεν ξέρω ποιος έχει στείλει τι. Πριν, γιατί το highlights το σβήνω μετά. Οπότε όταν βλέπω τις φάσεις, ούτως ή άλλως δεν ξέρω ποιος έχει στείλει τι. Μόνο από την αναμετάδοση. Λοιπόν, και κάποιος μου είχε γράψει, ο Γιάννης λέει ζητάει συγκεκριμένα τον Νίκο να μπει τάπατο στο νούμερο 1. Και ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, Γιάννη. Ο Τσάπας έχει πεθάνει, Γιάννη. Μπορεί σε οποιοδήποτε αγώνα και εσύ και όποιο παιδί θέλει το πρωτάθλημα. Εγώ δεν κάνω διακρίσεις. Δώστε το κάτι σας στη γραμματεία, θα φτάσει σε μένα και θα μπει νούμερο 1. Δεν παναδένετε και τα κορδόνια σας. Νούμερο 1 θα μπει η φάση μετά. Τι τάπα ήτανε. Ήταν πολύ καλή φάση. Πολύ καλή τάπα. Πολύ καλή τάπα. Ναι, αλλά επειδή δεν έδωσε τίποτα, δεν μπήκε νούμερο 1. Ναι, αυτό το πρόσεξα, αλλά ψάχνω να δω και που μπήκε. Μπήκε νούμερο. Ε, μην πούμε ακόμα. Εντάξει. Α, πες, δεν με νοιάζει. Α, πούμε. Νούμερο 2. Για να πονέσει. Για να πονέσει. Έφτασες τόσο κοντά, Γιάννη. Τόσο. Λοιπόν. Καλησπέρα και ξανά τον Λιβαδά και στο Μιχάλη. Καιρό είχαμε να δούμε το Μιχάλη. Ισχύει. Και, και τα Πετράλωνα νομίζω έχουν καιρό να δουν το Μιχάλη. Γιατί έτσι. Δεν ξέρω. Μπορεί να μας πει αν θέλει, αν επιτρέπεται ο λόγος. Λοιπόν, και ο Ρέστης κάτι λέει εκεί πέρα στο Ρέντα. Δίνουν ραντεβού στην Τετάρτη για να πάρει θέση του μπροστά στις κάμερες, φαντάζομαι, πίσω. Και ο Αντώνης Αβούρης μας λέει καλησπέρα σε όλους. Και ο Γιώργος Τυπάλδος. Α, και ο Παντελής ο Σαρής, καλησπέρα. Έτσι, καλησπέρα, Παντελή. Και στον Τάσο τον Καριώτη. Λοιπόν, χαμός. Καριώτης, 29 rebound. Ναι, αν... στόπα την προηγούμενη εβδομάδα, δεν στόπα. Ναι. Ότι έχει σταματήσει να σουτάρει και παίρνει μόνο rebound. Έβαλε όμως και 11. Έβαλε 11. Έβαλε 11. Έλα. Λοιπόν, αυτό που έσκασε μπροστά ήταν το μπλουζάκι που θα έρθει με σχόλια στο τέλος της εκπομπής. Και εκτός του μπλουζάκι θα έρθει και κουπίτσα από τη Photo Create. Με ό,τι λόγο θέλετε. Κλασικά δωράκια σήμερα. Κλασικά δωράκια. Ναι, έτσι, έτσι. Ο και ο Αχιλλέας ο Τυπάλδος μας καλησπέρισε. Έχουμε γίνει μπόλικοι. Δεν με παίρνουν τα χρόνια, λέει, για καλύτερες φάσεις. αν το είχες πει έτσι και το διάβαζα, επειδή θα μ' είχες μιλήσει στην καρδιά μου, θα το βάζα νούμερο. Αυτό ήταν επίκληση στο συνέστημα, οπότε ναι, δούλεψε λίγο καλύτερα. Και προλαβαίνει να τα αλλάξει, νομίζω, γιατί δεν ξέρουμε ποιο είναι το νούμερο ένα. Λοιπόν,
Πάμε Παναγιώτη, σήμερα αν θυμάμαι καλά έχει Golden και Rising μόνο. Ναι, σωστά. 2-2. Οπότε θα ξεκινήσουμε από αυτές και θα πάμε μετά στις άλλες δύο κατηγορίες. Για να προλάβουν όσοι θέλουν να τα δουν πριν πάνε στο γήπεδο. Με τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω, για διάλεξη, ό,τι πεις εσύ. Να πάμε Rising. Πάμε Rising, που ναι, παίζουμε πάντα τελευταία τις τελευταίες εβδομάδες. Πάμε πρώτη τώρα. Βλέπω έχει και φασούλες ωραίες πριν το top. Ναι, ναι, έχει αρκετές. Έχει αρκετές, ισχύει. Λοιπόν, πάμε στη Rising να δούμε τι έγινε αυτή την εβδομάδα. Πολλά ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Οι Chachi Kings κέρδισαν τους Clerks σε πολύ ωριακά. Οι Desperados συνέχισαν την πορεία τους. Οι Tuvlakers πήραν ένα πολύ σημαντικό ροσφύλλο απέναντι στα σφυριά. Η BC Abla συνέχισε φέτος να είναι τρομερή. Και η LAPD μια μεγάλη νίκη απέναντι στο Serbol. Στον δεύτερο όμιλο, ο Κατσαπλιαϊκός κέρδισε τους Greek Fregasse πολύ εύκολα. Οι Underdogs τους Kofigoki Bugs, οι LA Sleepers τους Ατάλαντους, οι Saints τους Boomers, το παιχνίδι που έκανες και λόγο νωρίτερα, και οι Ανώνυμους, τεράστια νίκη κόντρα στους Κένταυρους. Έτσι, και στον τρίτο όμιλο, ακόμα μια τεράστια νίκη, αυτή των Los Amigos απέναντι στους Myrema State Warriors. Η Νίκια και αυτή πήρε μεγάλο ροσφύλλο απέναντι στους Pick and Roll. Και οι μπάσκετοι δεν κατάφεραν να πάρουν και εκείνοι, γιατί τους λέω πρώτους από τις τρεις ομάδες που κυνηγούσαν την πρώτη πεντάδα στα τρία μάτς, να κερδίσουν τους Αγιάνς. Οι Αγιάνς πήραν το ροσφύλλο. Και πάμε να δούμε τη βαθμολογία στους τρεις ομίλους. Στον πρώτο όμιλο η BC Abla συνεχίζει να είναι πρώτη και με διαφορά πλέον από τους υπόλοιπους εδώ και μια-δύο εβδομάδες. Η LAPD δεύτερη, Clerks τρίτη. Μετά υπάρχει μια τριπλή ισοβαθμία, φοβερή ισοβαθμία με του Vlegers, Desperado και Tatsus Kings. Τα σφυριά έχασαν και οι Airball λίγο έδαφος αυτή την εβδομάδα με τις ήττες που είχαν. Και πιο κάτω είναι τα Πετράλωνα και Χάλια Mavericks. Στον δεύτερο όμιλο η Κένταυρη στο 11-2, από κάτω τους οι Saints με 13 και η BDB με ένα μάτς λιγότερο στο 12-2. 7-6 οι Sleepers, 7-5 Κατσαπλιαϊκός και Greek Fricasse, 5-8 για Ανώνυμους και Underdogs, στο 4-9 οι Boomers, 2-11 οι Αταλάντη και οι Kofigoki. Ωραία. Και στον τρίτο όμιλο συνεχίζουν να είτε τη Mafia Bowlers, παρότι δεν έπαιξαν αυτή την εβδομάδα λόγω αναβολής. Σαγιάνς και Άριος Πάγκος από κάτω. Η Σαγιάνς με ένα μάτς περισσότερο και μια νίκη παραπάνω. Η Pick and Roll είναι στην τέταρτη θέση. Η Myrema State Warriors πλέον δεν είναι καθόλου σίγουροι για τα play-off μετά την τελευταία τους ήττα, καθότι νίκη Άλλος Αμίγκος και Μπίρι Μπίρι κυνηγούν. Και η μπάσκετ που είναι λίγο πιο πίσω. Λοιπόν. Φοβερή κατάσταση σε όλους τους ομίλους. Χαμός. Στους δύο πρώτους ομίλους έχουμε ομάδες που στην πέμπτη θέση δεν είναι μόνες τους. Δηλαδή το 7-5 στο δεύτερο όμιλο με τον Κατσαπλιαϊκό και τους Φρικασέ. Το 8-5 στον πρώτο όμιλο με τρεις ομάδες. Και στον τελευταίο όμιλο που είναι μόνοι τους, η Μαϊρέμα, έχουν πολύ κοντά τους πλέον τρεις ομάδες. Ναι, είναι, ειδικά ο γάμα όμιλος είναι όλες οι ομάδες κυνηγούν αποτελέσματα πλέον. Τρομερό θα είναι το φινάλε στην Rising. Λέει ο Γιάννης μια φορά να δούμε πρώτα την bronze. Γιάννη, είστε η μόνη κατηγορία που δεν έχει ποτέ αγώνα τη Δευτέρα, οπότε μάλλον δεν θα τη δείτε. Ζήτα ποτέ μια φορά να παίξετε Δευτέρα. Πες να παίξουμε Δευτέρα, δεν μπορούμε, αλλά για τουλάχιστον να μας βάλουν πρώτο στην εκπομπή, όχι για άλλο λόγο. Καλησπέρα και στον Βαγγέλη. Χαμός στην κορυφή του βιταμίλου της Rising, μας λέει ο Σαράντης. Χαμός, Σαράντη, πραγματικά. Με την ήττα των Κένταυρων. Τους έχουν πιάσει πια οι BDB και οι Saints ακολουθούν από κάτω με επιστροφή του Αμέρ που έβαλε 47 πόντους, απίστευτος. 47. Ναι, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, έβαλε ένα πόντο παραπάνω από όσο έβαλε ο Κακαράτζας και ο Αλεξανδρόπουλος μαζί. Και τέσσερις λιγότερες από το Μαυροκεφαλίδη. Εντάξει, αυτό όμως είναι τσι το Μαυροκεφαλίδης εκεί που παίζει, δεν είναι κανονικό. Είναι τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά. Ήταν τα πράγματα. Είναι σαν να έχεις φτιάξει ένα παίχτη στο Twist, έτσι, στο DK με όλα 99. Ναι. Αυτά ήταν τα πράγματα στη Rising. Πάμε να δούμε λίγο φασούλες. Πρώτη φάση Παναγιώτη είναι του Τούντα στο Desperado Χάλια Mavericks. Έχουμε τέσσερις φάσεις πριν μπούμε στο Top 20 και θα τις δούμε και θα τις απολαύσουμε για τις τέσσερις. Για δες λίγο τι έκανε ο Τούντα. Πιεστική άμενα από τον Σεφέρι. 5 δευτερόλεπτα Μαρκέτος. Παθή, διατηρεί την κατοχή, Τούντας θα πετάξει την μπάλα. Απίστευτο καλάθι.
Ήταν κάτι ανάμεσα σε σουτ και πλάγιο. Ήταν το πλάγιο του Ρίσε για τους παλιούς. Λοιπόν, αυτή ήταν η μία φάση. Πάμε να δούμε τη δεύτερη. Κατσαπιακός Greek Fricassee. Πριόβολος και Βασιλικός είναι η φάση, Παναγιώτη. Αν αυτή η φάση, θέλω να μου πεις τη γνώμη σου. Αν η γνώμη σου είναι ότι αυτή η φάση ήταν αυτό που λέει αναμετάδοση ότι ήταν, θα έπρεπε να είναι νούμερο ένα στην εβδομάδα. Αλλά την είδα 6 φορές και δεν θεωρώ ότι είναι αυτό που λέει αναμετάδοση, γι' αυτό δεν την έβαλα στο top. Την τρολάρεις, ναι. Αν όμως ήταν, θα πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Αφού δεν σου έβγαλαν μπλούζα κουσούλης. Όχι, τι να κάνουμε, αυτά τα παιδιά δεν με αγαπάνε πια. Μια φορά στους 12, Καπερώνης βρίσκει πάρα πολύ ωραία το Ζουγανέλη. Εκείνος θα δει τον Πριόβολο, ο οποίος θα υψώσει πανέμορφα για το Βασιλικό. Δεν νομίζω ότι τον είδε τον Πριόβολο, Νίκο. Δηλαδή, άμα από την άλλη ερχόταν όταν το κούμπο, θα το καταλάβαινε να την πετάξει, εκεί που την πέταξε την μπάλα. Αλλά νομίζω ότι απλά σούταρε. Νομίζω ότι ούτε τον άντε το κούμπο θα γίνει. Απλά θα τον άντε το κούμπο για να κάνει. Οπότε συμφωνείς μαζί μου. Συμφωνώ, Νίκο, ναι. Ωραία. Ο Μιχάλης σου απάντησε. Την Παρασκευή σου λέει θα είναι παρόν στον αγώνα. Λίγο να προστατευτούμε λόγω των πολλών κρουσμάτων. Λίγο η δουλειά. Έχω να πιάσω μπάλα πάνω από 2 μήνες. Οπότε την Παρασκευή θα προσπαθήσει μπάλα να προστατευτεί. Θα το χαρεί ο καταραχιάς τώρα με αυτό που λες. Τώρα θα μπει να σχολιάσει. Λοιπόν, επόμενο βιντεάκι είναι στο LA Sleepers με τους Ατάλαντες στο παιχνίδι. Ο Γιάννης ο Μέξας έχει μια αυθεντική φάση Russell Westbrook. Σε αυτή τη γωνία για 3, αστοχή, την μπάλα το Μανιατάκι και ο Μέξας στον εφηδιασμό. Βήματα από το Μέξα δέχεται το καλάθι. Γιατί? Κάπου κόλλησε ο κεφαλός του πιστεύω, είσαι λίγο. Δεν μπορώ να σχολιάσω. Κοίτα, πάρα, δεν πήρε κάποιο αστικό πλεονέκτημα, άρα θα μπορούσε να μην... Έτσι. Απλά σταμάτησε την τρίπλα ένα βήμα πιο πριν, ρε παιδί μου. Δώστε το να το κάνει. Δεν είναι και κάτι. Λοιπόν, η επόμενη φάση είναι αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά της Rising που τόσα χρόνια έχουν φάει τάπα από τον Ίσαρη. Παιδιά, δικό σας, επιτέλους. Έτσι, διατηρεί την κατοχή. Ίσαρη, 2 δευτερόλεπτα κόβεται σήμερα από τον Λέκο Ριμπάου, τον Χάρτη Θεοδόρου. Δεν σε χάλασε, Βασίλη. Έπρεπε να δείξει κάμερα. Και να φοράει μπλουζάκι από μέσα για όλη τη Rising. Έτσι. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πριν του top. Πάμε στο top. Καλησπέρα και στο Βασίλειο Καμαριωτέκη. Στο νούμερο 20, Παναγιώτη Ντεσπεράντο Χάια Μαύερικ, ο Τσαμούταλος. Μαρκέτος. Στον Τσαμούταλο. Πολύ ωραίο το σπιν. Θα εστοχίσει. Ήταν τόσο καλή η φάση που μπέρδεψε μέχρι και τον εαυτό του για παράδειγμα να κάνει βήματα στο τέλος. Έκανε ankle breaker στον εαυτό του. Έτσι, ναι. Στο 19, ανώνυμος Κένταυρη, ο Καριώτης. Αλλά ο Μαλαθώνης διορθώνει. Παπαδήμας και Βλάχος τώρα μετά από μια τρίπλα. Πολύ ωραίο το στο 18, Coffee Walk και Underdogs, Λιόνις και Ζέικος. Θα κατεβάσει την μπάλα. Στον Ιωαννίδη. Ζέικος, πολύ όμορφη προσπίση και πάσα στο Ζέικο. Ήταν σαν να έχουν πέσει καπνογόνα πάνω στις προβολής. Ή σαν να είχε βάλει το φλάσ μαζί με την κάμερα. Σφυριά του Βλέικερς, ο Λιβαδάς. Λιβάντα από τον Ασβεστονό, πρόσεχε φουρνάζει ο Σαμέρας, πάει προς τα μέσα παρ' όλα αυτά. Πολύ ωραίο το στόχο του Λιβάδα. Ήταν chase down block αυτό, Παναγιώτη. Για τον Λιβαδά μπορεί και να είναι chase down block. Ίδιο παιχνίδι στο 16. Σβεστονόφ και Πέτροβας. Σβεστονόφ. Βλέπει πάρα πολύ όμορφη ασίστια. Στο 15. Νομίζω θα μείνουμε στο ίδιο μάτς. Ναι, στο ίδιο θα μείνουμε. Λιβαδάς και Κοσκέρας. Λιβαδάς. Πολύ όμορφα. Βλέπει τον Κοσκέρα μέσα στη ρακέτα που έκοψε. Εκεί πρέπει να το πει το Γεωργιάδη. Να πήγαινε εκεί και εγώ θα κόψω μέσα. Και ο Γεωργιάδης απλά το έκανε σαν μυρωτισμένο. Εγώ νόμιζα ότι φοβήθηκαν μη βγουν αμυντικά 3 δευτερόλεπτα. Στο 14. Βασιλικός και Καραμπίνος. Βασιλικός τώρα. Θα δει εκεί πάρα πολύ ωραία. Τι κίνηση του Καραμπίνου.
Πάλι καλά που βρήκε το όνομα, γιατί θα ήταν 30 δευτερόλεπτα το βιντεάκι. Λοιπόν, Λοσαμίκος Μαϊρέμα είναι στο 13, ο Παναγιωτόπουλος με τον Κυριάκου. Ψάχνει πάσα, βλέπει τον Μπακάλι. Παναγιωτόπουλος, ωραία, αλλάζει με τον Κυριάκου, καλάθι και φάουλ. Στο 12 έχουμε Πετράλο να μπει στη άμπλα, Καταραχιά στα Σημακόπουλος. Καταραχιάς στην μπάλα. Βλέπει πάρα πολύ ωραία πάσα στον Ασημακόπουλο, καλάθι. Στο 11 Κλέρκς Τσάτσι Κίνγκς, ένας ευνηδιασμός για τους Κλέρκς με ωραία συνεργασία. Με το Χατζή να κλέβει ξανά. Ράνης βλέπει ωραία τον Ρίζα, φοβερό τρίγωνο, καλάθι και φάουλ σε ευνηδιασμό. Στο νούμερο 10, Ντεσπεράντο Χάλια Μαύρης, ο Βρετός. Στο Σαϊφέρης, θα βγει στο κλέψιμο, αλλάζει με τον Μαρκουλή που σηκώνει για δύο το κόψιμο ψηλά εδώ από τον Βρετό. Έχουμε φτάσει περίπου στη μέση, Παναγιώτη, κάνω μια διακοπή. Νομίζω ότι το ευχαριστιέσαι πιο πολύ από ποτέ σήμερα με την οθόνη απέναντί σου. Ναι, είναι λίγο, είναι πολύ περίεργο που με βλέπω έτσι. Όταν σε κοιτάς όμως, δεν κοιτάς την κάμερα. Ναι. Ή όταν κοιτάς εμένα, τέλος πάντων. Ναι, ισχύει. Έτσι. Άρα οπότε όλοι θα νομίζουν ότι κοιτάμε κάτι κάτω εκεί πέρα. Ναι, ισχύει. Έχουν ρίξει κάτι 50. Ναι, μόνο τα βλέπουμε όμως. Τουλάχιστον δεν τα παίρνουμε. Αν κοιτούσε εσένα, δικαιολογείται. Γιατί αυτό ναι, έτσι. Κοιτάζω, όμως αυτή μιλάω, η οθόνη όμως τώρα μας έχει τελειώσει. Δεν κοιτάει κανένα τον άλλον. Δεν κοιτάει κανείς τον άλλον και κάνει την κάμερα, αλλά είναι πολύ. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε στο νούμερο 9. Pick and roll, νίκαια η τάπα από τον Τζιρίτη. Θα δούμε 8,5 λεπτά για το τέλος της περίοδου. Σημαντικό προβάδισμα για την νίκαια. Βουβόπουλος θα δεχτεί το στο ψηλά το Τζιρίτη. Στο ίδιο παιχνίδι, στο νούμερο 8, ο Παπαγεωργίου είναι. Ισορροπία στα αστοχή Σιριβάου από τον Παπαδόπουλο και τώρα ο Παπαγεωργίου στον ευνηδιασμό ανάμεσα σε όλους ξανά. Πετυχαίνει απίστευτο καλάθι ο Παπαγεωργίου. Μ' αρέσει το flopping πιο πολύ από το καλάθι. Στο νούμερο 7, Κλέρκς Τσάτσι Κίνγκς, Δέρβος και Σπυράτος. Δέρβος. Λυζή, σταματάει την τρίπλα του, βρίσκει πάρα πολύ ωραία πάσα εδώ για τον Σπυράτο. Στο νούμερο 6, LAPD Airball, το μπάζερ του Κιάλογλου. Αστοχή στη δεύτερη, το rebound από τον ίδιο τον Κιάλογλου, ο οποίος θα σουτάρει με την εκνοή του χρόνου, θα εστοχίσει. Λοιπόν, στο νούμερο 5, Ανώνυμος Κένταβρη, ο Μαλαθούνης, ένα τρομερό μπλοκ. Ξανά και τσιντηλής. Βλέπει ωραία πάσα στον Μπεσλεμέ, πολύ ωραία και το στόπο όμως. Ψηλά. Στο νούμερο 4, pick and roll, νίκια, τάπα από τον Παυλή. Ο Νομάκος αφήνει για τον Χαζεπίδη. Μαργέλος. Ζηρίτης, τρομερό στόπο από τον Παυλή. Στο νούμερο 3, ο Αδάμης. Πάντα από τον Μανώλικα, πολύ σωστά έχει βρει μπαλά. Στεφάνιο Καλογερόπουλος έχει τώρα. Κυρνάει πολύ ωραία, πολύ ωραία και το στόπ του Αδάμι όμως. Δηλαδή ο Καλογερόπουλος αριστερό χειράς είπε, δεν θα τελειώσει αριστερό lay-up. Θα περάσει από κάτω για να πάω στον Αδάμι. Από τον Μανώλικα πολύ σωστά έχει βρει μπαλά. Στεφάνιο Καλογερόπουλος έχει τώρα. Κυρνάει πολύ ωραία, πολύ ωραία και το στόπ του Αδάμι όμως. Στο νούμερο 2, η φάση του Βελαέτη. Όμορφη ριβέρσε από τον Βελαέτη, μόνος του μέχρι μέσα ο Βελαέτης, πετυχαίνει πανέμορφο καλάθι. Έκανε ένα οχταπλό σπάσιμο στο τέλος. Πάτος. Όμορφη ριβέρσε από τον Βελαέτη, μόνος του μέχρι μέσα ο Βελαέτης, πετυχαίνει πανέμορφο καλάθι. Στο νούμερο 1 έχουμε LAPD Airball, η τάπα από τον Παπαδοπούλη. Και τώρα στην άλλη άκρη του παρκέ, η LAPD θα δεχτεί τρομερή τάπα εκεί ο Φρούτζας. Και τώρα στην άλλη άκρη του παρκέ, η LAPD θα δεχτεί τρομερή τάπα εκεί ο Φρούτζας. Αυτό ήταν το top 20 της Rising. Παναγιώτη, σου άρεσε?
Μου άρεσε, ωραίο ήταν. Είχε ωραίες φασούλες. Είχε πολλές ωραίες φασούλες, δεν είχε καμία τρομερή φάση. Αυτό ισχύει. Ναι. Έχει χαρίσει πολύ πιο όμορφα. Rising. Λοιπόν, ο Σουβλέρης μας καλησπέρισε. Ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος λέει: μόλις είδε τις φάσεις και του άρεσε το ύψος επανέμορφα του πατάτα. Όχι, δεν ήταν ο πατάτας, άλλος ήταν. Έχει την απαντάζα. Δεν είναι απαντάζα. Ναι. Δεν μου εμφανίζει. Α, μου την εμφάνισε του. Και μετά λέει: σας αγαπάμε, κύριε Κουσούλη. Ελάτε να παραλάβετε την εμφάνισή σας όταν μας μεταδώσετε σε πρώτο παιχνίδι playoff για φέτος. Αν μου έχεις βγάλει εμφάνιση, στο επόμενο παιχνίδι σας θα έρθω, να ξέρεις. Και να σου κάνω και ένα μετάδοση. Ένα δεκάλεπτο, όχι παραπάνω. Λοιπόν. Στο λέω σοβαρά. Στο λέω σοβαρά. Στείλε μου μήνυμα. Αν όντως μου έχεις βγάλει εμφάνιση, θα έρθω στο επόμενο μάτσα. Χωρίς να έχω δει ποτέ παίζετε. Λοιπόν. Καλησπέρα και καλή εκπομπή, λέει ο Ζαπατιώτης. Καλησπέρα και στον Μπρούτζα να πεις. Λοιπόν. Με ποια κριτήρια κόβετε τις top 20 φάσεις, λέει ο Παντελής. Πίνετε τα ποτάκια σας και κόβετε ό,τι βρείτε. Ναι, ρε Παντελή. Πώς αλλιώς μπορείς να κόψεις 20 φάσεις. Μετά από 5 χρόνια εκπομπής, ο Παντελής ρωτάει πώς κόβεται τις φάσεις στο Top 20. Λοιπόν, Παντελή, να σου πω. Μου στέλνουν οι διάφοροι που κάνουν κάμερα και στατιστικά φάσεις από τον κάθε αγώνα και τη διαλέγω εγώ που, όπως ξέρεις, δεν πίνω ποτάκια. Λοιπόν, αν δεν σ' αρέσουν, να βλέπεις άλλη live εκπομπή. Λοιπόν, αυτά. Παρακάτω. Ρομαντική αφιέρεση καψούρα FM θέλει η Άννα. Αυτό εγώ το κατάλαβα. Δεν ξέρω. Εντάξει. Λοιπόν, ούτε εγώ το κατάλαβα. Μπλουζάκι με το σχόλιο ότι θα κερδίσει ο Παντελής στο τέλος της εκπομπής ή κουπίτσα από τη Photo Create. Ή τίποτα ο Παντελής. Ή τίποτα. Λοιπόν. Αυτά ήταν τα πράγματα στη Rising. Πάμε τώρα στην Golden, Παναγιώτη. Τέλεια. Εδώ είμαστε. Golden, λοιπόν, εύκολη βραδιά για τους ασβούς απέναντι στο City. Οριακά οι 7 ψυχτοί τους Ρεντίκολο. Ο Γκαστ πέταξε στα σκουπίδια την νίκη που έκανε την προηγούμενη εβδομάδα, μιας και έχασε από τους Phoenix Bumps τώρα. Και ο Φωκεανός κέρδισε πολύ εύκολα τους Ρούκουνετς. Έτσι, στη βαθμολογία οι ασβοί συνεχίζουν με 12-1. Από κάτω ουσιαστικά είναι η Ρίτα Ερίζα αμέσως μετά. Ο Φωκεανός και οι 7 ψυχοί. Είναι περίπου μαζί, 7 ψυχοί έχουν ένα μάτς λιγότερο, αν το κερδίσουν θα το πιάσουν. Η Ρεντίκολο και οι Undertakers είναι ανάμεσα σε αυτούς όλους. Τους ξέχασα γιατί έχουν 2 μάτς λιγότερα. Λοιπόν, με συγχωρέσει τα παιδιά, είχαν αναβολή την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι έχουν πέσει τόσο χαμηλά. Η Phoenix Bumps είναι με στο 5-8 και ουσιαστικά στην 8η θέση. Και οι Kings είναι λίγο... Όχι, οι Kings είναι στην 8η θέση. Όχι, είναι μαζί θα έλεγα. Μαζί, ναι. Γιατί έχουν 2 μάτσα, αλλά όπως θα πάνε, τέλος πάντων, κανένας από τους 2 δεν είναι σίγουρος, γιατί είναι από κάτω ο Γκαστ ακριβώς, με 3-9, ο οποίος Γκαστ είπα ότι πέταξε σκουπίδια την νίκη κόντρα στο Undertakers, γιατί είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία να πατήσει στην οχτάδα αυτή τη βδομάδα. Αλλά δεν την εκμεταλλεύτηκε. Ρούκουνετς και City δεν είναι πολύ πίσω. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο 2 παιχνίδια πίσω και έχουμε ακόμα αρκετά μάτσα μέχρι να τελειώσει η σεζόν. Ισχύει. Λοιπόν, θα σου στείλω φωτό, λέει ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος. Και πού θα ξέρω εγώ ότι μου στείλεις φωτό τη δικιά σου εμφάνιση. Γράφει Κουσούλης πίσω. Αν δεν λέει Κουσούλης. Και δεν έχει και το νούμερο 11. Εντάξει, ας μην έχει το 11. Ας έχει το... δεν ξέρω. Τι να έχει αν δεν έχει το 11. Το 0. Το 0. Όσες είναι και οι εμφανίσεις μου με την ομάδα του Κατσαπιαϊκού. Θα αγωνιστείς. Αντί να κάνεις αναμετάδοση ένα δεκάλεπτο, δεν παίζεις ένα δεκάλεπτο. Δεν με έχουν στο ρόστερ τους. Με έχουν οι ρηταερείς στο ρόστερ τους για κάποιο λόγο. Γιατί εγώ είμαι μόνο για τα σαλόνια της Golden. Εντάξει, θα παίξεις σαβαβά. Θα κάνει τα στραβά μάτια η Λίγκα. Έτσι. Για να μπεις ένα δεκάλεπτο. Θα κάνει τα στραβά μάτια ο αντίπαλος για να μπω ένα δεκάλεπτο. Σου λέει, ρε, αφήστε το παιδί να παίξει. Αφήστε το παιδί να πάρει μια συμμετοχή. Έτσι. Λοιπόν, πάντως τώρα που πιάσαμε τον Κατσαπιαϊκό, έχεις δει τις 2 μεταγραφές που έκανε ο Κατσαπιαϊκός τώρα στα Χριστούγεννα. Μπορεί να κάνει και άλλες, αλλά εγώ 2 έχω προσέξει. Όχι, δεν τους έχω δει. Καπερώνης και Τσομπάνογλου. Α, τον Καπερώνη τον είχα δει και πριν τα Χριστούγεννα. Α, ναι. Τέλος πάντων, Καπερώνης και Τσομπάνογλου. Φοβερές κινήσεις. Και τον έχουν βελτιώσει πολύ, βέβαια, τον Κατσαπιαϊκό αυτές οι 2 κινήσεις. Τον Τσομπάνογλου τον γυρόφερα, νομίζω, από το καλοκαίρι. Που τον θέλανε και στο καλοκαιρινό και τα σχετικά, τα κατάφεραν και το πήραν. Μάλιστα. Βαγγέλης Λαμπρόπουλος, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πράγματα στην Golden. Πάμε να δούμε λίγο και το top της. Άμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε το top, θα δείξω μία φάση καιρό
καιρό είχε κάτι να με κάνει να γελάσω όταν έβλεπα τις φάσεις πάει, γιατί αυτή η φάση είναι το γιατί ο Στέφεν Κάρι έχει καταστρέψει το παγκόσμιο μπάσκετ. Στην άλλη άκρη τώρα το City με τον Παπαθημίου. Συμπάρδη σε σου διατρής από τη γωνία, δεν θα βράξει. Ήταν too much για να το αντέξω όταν πολύ το είδα. Υπερβολική σιγουριά, νομίζω. Αυτό. Πάντως το ευχαριστήθηκα. Μπράβο στο Συμπάρτη. Ήταν πολύ καλό. Λοιπόν. Top 15 της Golden. Νούμερο 15. Phoenix Bumps Gas. Το Κοβάτσος. Το Μουζουράκι. Ποιος περνάει γρήγορα απέναντι. Wow, ωραίο το στο του Κοβάτσου. Ενθουσιαστικής. Ίδιο παιχνίδι στο 14 ο οικονόμου. Μουζουράκης τώρα. Και πάλι Βουλάσικος και γιατρής δεν έβαλε στο κόλλο του οικονόμου και γράψε. Ίδιο παιχνίδι στο 13. Ξανά ο οικονόμου. Ήταν μάτς Δευτέρας, Νίκο. Η φωνή δεν είχε παραπάνω βόλιο. Λεπτον Μπαλτζόγλου, Κοβάτσος. Στον Παπαδόπουλο, Κοβάτσος ξανά. Ωραίο το στοπ του οικονόμου μαζεύει. Στο 12, 7 ψυχηρεντίκολο, Γαλάνης και Γαλάνης στη συνεργασία. Ατάκης, η μπάλα μπαίνει, βγαίνει και η μπάλα στα χέρια του Γαλάνη Αλέξανδρου, ο οποίος θα τρέξει όλο το γήπεδο. Όμορφη ασίστ αυτός στον αδερφό του και καλάθι. Στο 11, Ρούκουνες Φωκιανός, ασίστ από τον Καρακατζάνη, καλάθι από τον Σωτηρόπουλο. Και τα χέρια του Σωτηρόπουλου. Σωτηρόπουλος, Καρακατζάνης, πολύ όμορφο το 1-2 εδώ από τους παίκτες Φωκιανού. Και time out για την ομάδα το Ρουκ. Το 1-2. Το 1-2, ναι. Δεν είσαι ο μόνος που λέει ποδοσφαιρικά. Το έχω κόψει εγώ. Λοιπόν, Συμπάρες και Τετράδης είναι στο νούμερο 10. Ο Γάκης είναι πάνω του. Συμπάρες διαβάζει το μισμάτς. Βλέπει τον Τετράδη. Πάρα πολύ ωραία φάση για το City. Στο νούμερο 9, Ρούκονες Φωκιανός, ο Κάζας. Δεν την κατάλαβε. Την κατάλαβαν ωστόσο οι παίκτες του Ρούκουν, έτσι οι οποίοι κλέβουν και την μπάλα και τρέχουν και το γήπεδο. Και καλά δίκαιο φάουλ από τον Κάζα. Πολύ όμορφη πάσα του Φίλη. Στο νούμερο 8, 7 ψυχηρεντίκολο, λέει Άβα από τον Μπουλούκο. Μια πάσα που επιχείρησε για τον Γαλάνικος, η Δημήτρη δεν πέρασε και Μπουλούκος στον ενδιασμό. Όμορφο καλά από τον Μπουλούκο. Και τάιμα. Εγώ πάντως άμα ήμουν Παναθηναϊκός θα ντρεπόμουν που αυτό το γήπεδο είναι το βοηθητικό μου που φαίνεται στην κάμερα, το πάω να βάλω στον τοίχο αφήσα Παναθηναϊκός και το γήπεδο να έχει μισό μέτρο από τη γραμμή μέχρι τον τοίχο, ας πούμε. Ισχύει. Τέλος πάντων. Έχουμε φτάσει στα μισά περίπου της Golden. Είναι λίγο cult τα βίντεο του ΑΚΑ. Είναι λίγο cult. Και θα μπορούσε να γίνει πιο cult ή να κρατάει ο καμεραμάν την κάμερα έτσι 40 λεπτά είτε να την έχει κάτω ξαπλωτός. Και να τις παίρνει από κάτω τη γωνία. Ακόμα καλύτερο. Λοιπόν, στο νούμερο 7, Ρούκονης Φωκιανός, ο Καρακατσάνης. Πανόπουλος άστοχος. Σωτηρόπουλος θα μαζί του ρυμπάν, θα τρέξει και την ομάδα του. Καρακατσάνης, goal foul. Αυτή είναι ασίστ του Σωτηρόπουλου. Στο νούμερο 6, πολύ ανεβασμένος ο Καρακατσάνης πάντως. Ισχύει. Phoenix Bumps Gast, Μπαλτζόγλου και Παπαντονίου. Ο νόμου θα πάρει το σουτ, δεν θα το βάλει. Ο Μπαλτζόγλου έχει τρέξει το γήπεδο. Ωραία η ομάδα των Phoenix Bumps και θα βάλει το καλό. Ήθελα άλλη μία εκεί πέρα για να την έβαζα τρεις θέσεις παραπάνω, ξέρεις. Ας βει City, ο Τετράδης είναι στο νούμερο 5. Έξω και η δεύτερη και ο Γιαννόπουλος σε κριτικό rebound ανανεώνει. Η πάσα στον Μακρυδάκη τώρα. Αδειζήσει να κοφεί ψηλά. Στο νούμερο 4, Ρούκουνες Φωκιανός, ο Φρέρης με τον Αλεξίου συνεργάζονται. Το τελείωμα δυστυχώς δεν ήταν το ιδανικό για την ομάδα του Φωκιανού. Άλλη μια όμορφη πάσα αυτή τη φορά από το Φρέρη στον Αλεξίου. Στο νούμερο 3, ας βει City ο Τετράδης, διπλή τάπα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, καλά θυμάμαι. Αγγελογιανόπουλος. Δίνεται, θα κόψει από τον Τετράδη. Ακόμα ένα κόψιμο εδώ του Τετράδη. Γιατί πήγε και δεύτερη φορά μετά την πρώτη. Δεν ξέρω, αλλά πήγε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.
Γιαννόπουλος. Δίνεται, θα κόψει από τον Τετράδη. Ακόμα θα κόψουμε εδώ τον Τετράδη. Στο νούμερο 2, ASV City, ο Κουτσουρίς είναι τώρα. Οι παίκτες των ASVON εδώ, φοβερό το κόψιμο του Κουτσουρί ψηλά στον Καρβούνι. Άλλη. Οι παίκτες των ASVON εδώ, φοβερό το κόψιμο του Κουτσουρί ψηλά στον Καρβούνι. Και στο νούμερο 1, ASV City ξανά, ο Κουρμπέλας με τον Καρβούνι τώρα. Πάει από την baseline, κόβεται ψηλά από τον Τετράδη. Rebound ο Κουρμπέλας. Ωραία πάσα του Κουρμπέλα στον Καρβούνι, φοβερή φάση εδώ. Πάει από την baseline, κόβεται ψηλά από τον Τετράδη. Rebound ο Κουρμπέλας. Ωραία πάσα του Κουρμπέλα στον Καρβούνι, φοβερή φάση εδώ. Αυτό ήταν το top 15 της Golden και αν δεν σας άρεσε, αυτό ήταν. Λοιπόν, σε ένα παγιό σου άρεσε. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις, Νίκο. Για πες, και οι δύο φορούν το μακριδάκι. Λοιπόν, αρχικά βλέπεις τον Τετράδη μπροστά σου και παίρνεις τα βήματα από το τρίποντο και πας κατά πάνω του για lay-up. Και είσαι και ο Μακρυδάκης. Και είσαι και ο Μακρυδάκης. Που μπορείς να πατήσεις τα 5 μέτρα στάση, ας πούμε. Έτσι. Αυτό. Και η δεύτερη, αν εκεί που στο νούμερο 2, στην τάπα του Κουτσουρί, αν σφύριζε αμυντικό φάουλ στο Μακρυδάκη, στο δάκτυλο του Καρβούνι, τι πιστεύεις ότι θα είχε γίνει στο παιχνίδι. Έτσι. Ήθελα να σου πω ότι ήταν αμυντικό φάουλ στο Μακρυδάκη. Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν και εγώ όταν έβλεπα τη φάση. Εκείνη την ώρα που ζητάει το επιθετικό, αν σφύριζε το φάουλ αμυντικό. Αυτό σκεφτόμουν ότι έχει πέσει κάτω, έχει κάνει ο άλλο τάπα, έχει σώσει τη φάση. Έχει κάνει αμυντικό φάουλ πριν που δεν το έχει δώσει. Και όμω γκρινιάζει μετά. Τέλο πάντων. Λοιπόν, που είχαμε μείνει. Είχαμε μείνει στον Άλεξ ο Χαμντάν. Καλησπέρα, λες οι παιδες. Θα υπάρξει άραγε ρομαντικό δώρο λόγω τη ημέρα. Τι ρομαντικό δώρο θα μπορούσε να υπάρξει. Προσπαθώ να σκεφτώ. Κάτι που να είναι και μπασκετικό και ερωτικό. Butt plug με μπαλίτσε μπάσκετ. Πολύ ερωτικό ήταν αυτό. Λοιπόν, βάλτε ένα χιβάνο αριστερά. Γι' αυτό το είπα στα αγγλικά, ώστε να, άμα είναι μια ηλικία και κάτω, να δεν... μπαμπά τι είναι αυτό που είπε και να πει κάτι άλλο μπαμπάς. Λοιπόν, ο Θανάσης μας λέει καλησπέρα, τώρα που φεύγει ο ανάδρομος Ερμής θα ανακάμψουμε. Αφού δεν είχε φύγει όμως μέχρι να έρθει ο Αμέρο, οπότε δεν το ανακάμψατε αυτή τη βδομάδα, Θανάση, δυστυχώς. Ο Βασίλης, ο Ισαρης μπαίνει. Καλησπέρα, Βασίλη. Δεν ξέρω αν είδες την τάπα που έφαγες πριν. Όλο το πρωτάθλημα την περίμενε. Όλο το πρωτάθλημα τη χάρηκε. Έτσι. Και ο ποιος? Ο Γιάννης ο Κολτσάκης. Γελάει στο Μιχάλη Γιακουμή. Έλα φωνιά. Ναι, ναι, τώρα το είδα. Εντάξει. Ωραία. Αυτά ήταν τα πράγματα στις δύο πρώτες κατηγορίες της ημέρας. Τώρα μας έφυγε το άγχος για αυτούς που παίζουν νωρίς. Πάμε να δούμε τις υπόλοιπες κατηγορίες. Τι θες, Παναγιώτη, εγώ λέω να πάμε silver. Αμέ. Πάμε silver, λοιπόν. Α, όχι, δεν πάμε στις φάσεις. Ωραία. Λοιπόν, silver. Δεν έχει γίνει λάθος, δεν ήταν το πρώτο δεκάλεπτο. Ήταν ο αγώνας 25-19, άνθε Super Graders ΜΚΟ. Και αν δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι το χαμηλότερο σκορ στην ιστορία του πρωταθλήματος. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, έσπασε ρεκόρ. Θυμάμαι ένα 36-11. Ως χαμηλότερο στην ιστορία του πρωταθλήματος. 36-11. Ναι. Αλλά πιο κάτω δεν θυμάμαι. Τώρα τουλάχιστον αυτό είναι πιο τίμιο, γιατί ομάδα που σου βάζει 11, το να τις βάλεις 36 είναι λίγη. Αλλά το 25-19 είναι λίγο πιο ντέρμπι. Και ξέρεις τι ήταν το φοβερότερο? Ότι μου ήρθαν 6 φάσεις από αυτό το αγώνα. Όλα τα καλά, γιατί... Δούλευε στον ΟΤΕ, ο κάμεραμαν πριν και έκοβε extended highlights. Τέλος πάντων, οι δύο ομάδες βρέθηκαν, όπως καταλαβαίνετε, σε πολύ κακή βραδιά, αλλά τους άνθρωπους Super Grandes ποσός τους ενδιαφέρει αυτό αφού πήραν τους δύο πόντους. Ο Αστέρας κέρδισε τους Jacks, τα χώματα πήραν τους Miners, μεγάλη νίκη για τα χώματα, και οι Xeftilizers συνέχισαν αίτητη στην κορυφή, με νίκη απέναντι στην Παρτουζάν. Δεν έπαιξαν την Glory Road με τα χαμένα ταλέντα και μάλλον αυτό ήξερε την προηγούμενη εβδομάδα ο αντίπας και μου είπε εμείς να δούμε πότε θα παίξουμε. Που εγώ εκείνη την ώρα δεν το ήξερα και του είπα αύριο θα παίξετε. Αύριο θα παίξετε. Ξεφτιλάζες 12-0 όπως είπαμε πριν λίγο.
Glory Road και χαμένα ταλέντα είναι στο 2-3 με δύο ήττες. Λίγο πιο κάτω Αστέρας Ευελπίδων και μετά είναι η Τζαξ. Παρτουζάν Χώματα ΜΚΟ. Πάμε αλλού. Σούπερ Γκράντζερ συνεχίζουν να παλεύουν για τις θέσεις στα play-off. Οι Miners λίγο πιο πίσω δεν έχουν χάσει προφανώς το τρένο. Μία ήττα διαφορά είναι το πράγμα. Και εδώ χαμός στην οκτάδα. Πραγματικά. Πολύ κλειστές είναι οι κατηγορίες φέτος. Λοιπόν, αυτά Παναγιώτη στην Silver. Και πάμε να δούμε το top 15 της. Πριν πάμε στο top 15 της, μας έχει... Όχι. Ναι, μας έχει καλωσορίσει, καλησπερίσει, συγγνώμη, ο Αλέξανδρος Σπαρτακός. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρο. Γεια σου, ρε Σπάρτακη. Λοιπόν, top 15, στο νούμερο 15. Παρτουζάν Ξεφτιλάιζερ, Σομπρικίτς. Ρούσος. Τεδούσης, ωραία. Τρομερός το Βαμπτομπρίκη στον εμβουλιασμό. Ωραία. Καλά βγήκε αυτό. Παρτουζάν Ξεφτιλάιζερς και στο 14 ο Δεδούσης παίρνει εφνιδιασμό. Παίρνει συγγνώμη εκδίκηση. Θεματικός, θα κλέψει όμως εκεί. Ο Τσίτσος ολοκληρώνει ο Αχιλλέας Τυπάλτος και δίνει στο Δεδούση στον εφνιδιασμό. Αυτός πολύ ωραίο το Eurostep και καλά θα το Δεδούση. Πολύ όμορφη προσπάθεια. Ήταν τόσο ωραίο το Eurostep που παρά λίγο να πέσει. Μέχρι τον εαυτό του κατάφερε να δυσκολέψει. Στο 13, Super Grandgers ΜΚΟ, Κωνσταντιγέρης και Αϊβαλιώτης. Ζητάει σκρίνα τον Κατσαμπάνη, θα περάσει. Ωραία το πικερό με το Μανεβαλιώτη που ήταν μόνος στην καρδιά της ρακέτας, πετυχαίνει το καλάθι. Στο νούμερο 12, Χώματα Miners, τάπα από τον Κοντομίχο. Σχεδιάζει οι Miners για την τελευταία επίθεση. Γκαλαμάς, γίνεται το σκρίνο Τζαβάρας. Θα περάσει, θα σηκωθεί για δύο, θα δεχτεί το στόμα από τον Κοντομίχο, τρομερή άμυνα. Νομίζω ότι ο Τζαβάρας σούταρε στα χέρια του Κοντομίχου. Λοιπόν, στο 11, Παρτουζάν Ξεφτιλάιζερς, Τσίτσος Χαραλαμπόπουλος. Ρούσος. Δηλαδή τον Τσίτσο στο low post. Ωραία για τον Χαραλαμπόπουλο, πολύ όμορφη συνεργασία των δύο ψηλών. Στο νούμερο 10, Χώματα Miners, Κοντομίχος και Δημητριάδης συνεργάζονται. Περιόδου, το 13-2 παραμένει. Ωραία η πάσα του Κοντομίχου και του Δημητριάδη κατά το καλάθι. Στο νούμερο 9, Super Grandgers ΜΚΟ, assist από τον Κωνσταντιγέρη, αλλά τώρα είναι ο Κατσαμπάνης στο τελείωμα. Κωνσταντιγέρης, τη διείδηση στα δύο, ωραία το κόψιμο του Κατσαμπάνη. Πολύ όμορφη συνεργασία, θα πετύχει το καλάθι ο Κατσαμπάνης. Στο νούμερο 8, έχουμε Χώματα Miners, ο Δαμανάκης. Κατάει την μπάλα, 27 δευτερόλεπτα, 18 για την επίθεση των χωμάτων. Δαμανάκης όμως μέχρι μέσα, ωραία η κίνηση, πετυχαίνει το καλάθι Δαμανάκης. Το κάνει μια φορά σε κάθε παιχνίδι αυτό έτσι, Δαμανάκης. Αυτό πήγα να σου πω, θα μπορούσε να πει κανείς κλασική φάση Δαμανάκη. Λοιπόν, ως εδώ καλά, κάναμε τη διακοπή μας Παναγιώτη για να χαλαρώσουμε. Το κάνει ακόμα και όταν δεν έχει νόημα, όπως τώρα δηλαδή. Μπορούσε απλά να μπει και να κάνει το ίδιο τελείωμα χωρίς να περάσει την μπάλα πίσω από την πλάτη, αλλά όχι. Ο Γιακουμής καλεί τον Γιάννη τον Κολτσάκη να κατέβει και να τον κάνουν μεταγραφή. Τώρα δεν μπορείτε ρε παιδιά. Έτσι. Του χρόνου όμως. Οπότε μην κατέβει τσάμπα. Μην κατέβει τσάμπα το παιδί. Ναι. Στο 7, Παρτουζάν Ξεφτιλάιζερς, τάπα από τον Τυπάλδο. Όμως από την Ιταλία του Λιγανάκου και τώρα στον εφηδιασμό. Ζησιάδης περνάει πολύ ωραία. Θα δεχτεί το στόπ από τον Αχιλλέα Τυπάλδο. Πολύ καλή άμυνα. Ήταν ωραία. Έτσι, εκεί που λες ότι την έχασε τη φάση, γιατί γύρισε ανάποδα, δεν την είχε χάσει. Ρούσος Τσίτσος είναι στο 6. Ρούσος. Θα περάσει ωραία ο Ρούσος στα πόδια για τον Τσίτσο. Πολύ όμορφη προσπάθεια και καλάθι για τους Ξεφτιλάιζερς. Στο 5. Super Grandgers ΜΚΟ Μαρσέλος. Μέσα. Ωραία για τον Αϊβαλιώτη. Κατά το καλάθι στοπ. Από τον Μαρσέλο. Πολύ όμορφη άμυνα. Αν ήταν και αυτό καλά θα είχα τρελαθεί. Στο 4, Παρτουζάν Ξεφτιλάιζερς, ο Τρανούδης. Αφήνει για τον Τρανούδη. Περάσει ο Τρανούδης από το σκρίνι του Παυλόπουλου. Ωραία προσποίηση και καλάθι. Όμορφη προσπάθεια από τον Τρανούδη. Διπλή προσποίηση, θα πω εγώ έτσι. Μία προς το τρίποδο και μία από την άλλη. Πώς δεν έπεσε ο Τσίτσος, δεν ξέρω. Στο 3, Τζακς Αστέρας Ευελπίδων, ο Χαρτοκόλλης, καλάθι και φάουλ.
Σε αμυντικό το rebound από τον Ματαχίδη. Και πάλι στα χέρια του Αστέρα. Χαρτοκόλλης μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Εντυπωσιακός ο Χαρτοκόλλης. Ο οποίος θα έχει το. Αν είχε χιούμορ ο Περιπάνος την ώρα που κατέβαινε, θα καθόταν μπροστά στην κάμερα για να κλείσει το τίγκο. Σε αμυντικό το rebound από τον Ματαχίδη. Και πάλι στα χέρια του Αστέρα. Χαρτοκόλλης μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ. Εντυπωσιακός ο Χαρτοκόλλης. Ο οποίος έχει. Στο νούμερο 2, ο Δαμανάκης και η τάπα του. Ήταν πραγματικά πολύ καλύτερα. Πολύ συζητημένη ήταν. Πιέζουνε, μα είναι έτσι όλο το γήπεδο και θα κλέψουν τώρα με τον Γιαλαμά. 2-1 για τον Σλαβενίτη. Απίστευτη τάπα από τον Δαμανάκη. Πιέζουνε, μα είναι έτσι όλο το γήπεδο και θα κλέψουν τώρα με τον Γιαλαμά. 2-1 για τον Σλαβενίτη. Απίστευτη τάπα από τον Δαμανάκη. Ήταν το ανάλογο του πρωταθλήματός μας τη τάπα που έκανε το κούμπο στους τελικούς. Ισχύει. Πάντως εδώ έκανε την τάπα και σου λέει: εντάξει, το έκανα το κομμάτι μου. Ας φάω το καλάθι, δεν με νοιάζει. Και στο νούμερο 1, ο λόγος για τον οποίο ο Δαμανάκης είναι νούμερο 1. 3 τα δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μητσός στην μπάλα. Μητσός από τη σέντρα για 3. Εντυπωσιακό ο Μητσός, θα μετρήσει το καλάθι του. Τέλος. Που δεν πιστεύει την το βάλε. Εντάξει, του είχε φύγει 4 φορές η μπάλα να σουτάρει. 3 τα δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μητσός την μπάλα. Μητσός από τη σέντρα για 3. Εντυπωσιακό ο Μητσός, θα μετρήσει το καλάθι του. Κοιτάζονται όλοι μεταξύ τους. Απίστευτο. Ήταν τόσο focused στο shoot που δεν είχε υπολογίσει καν την τρίπλα μέχρι να φτάσει στο shoot. Είχε κάνει το ζύγι του. Από εκεί πατάω, βάζω τόση δύναμη. Physics. Ο Γιώργος αποθεώνει τον αδερφό του, ένας από τους μεγαλύτερους blocker της εποχής μας. Ενός λεπτού συγκλή από όλους. Λοιπόν, αυτή ήταν και η Silver Παναγιώτη. Ωραία, μου άρεσε εμένα η Σίλβερ. Ωραία ήταν, ναι, είχε τις φάσεις της, είχε το γέλιο της. Είχε το γέλιο της. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και την Bronze. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα της Bronze, για πάρ' τα Παναγιώτη. Στον πρώτο όμιλο η Paranormal κέρδισε τους Charlotte Hornets με 50-40, οι Ball Busters 54-47 τους String Grafters, οι Έμπειροι τους Heat 67-58, άνευ αγώνος η Real Madrid τους Goddamians και στο match νομίζω του ομίλου 66-57 οι Reapers τους Golden Boys. Στον δεύτερο όμιλο η Bacardi Tel Aviv κέρδισε 77-62 τους Angels, οι Pigs τους Ballerinos. Οι Error 404 κέρδισαν τους Carnavaliers με 48-38, οι Γιουγκοπιάστικα 66-62 τους Καλυθέα Pimps και η Miami Hill στην παράταση του Σεγάλο Kings 50-44. Πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα, μεγάλη νίκη για τους Pigs. Οι Angels δεν ξέρω αν έχασαν και τίποτα, γιατί είναι ένα μάτσο που δεν το έχει πάρει κανένας αυτό που έχασαν. Αυτό ισχύει. Για να δούμε λοιπόν τη βαθμολογία. Αλλά τους προβλημάτισε νομίζω η νίκη των Pigs τώρα τους Angels. Πραγματικά. Ήταν λίγο... όχι αναμενόμενοι. Στον πρώτο όμιλο οι Έμπειροι συνεχίζουν μόνοι πρώτοι με 12-1. Ακολουθούν με 9-3 οι Reapers, 13 οι Golden Boys με έναν αγώνα παραπάνω. Μαζί θα έλεγα οι δυο τους. Η Heat και όχι, ναι, η Heat είναι στο 9-4. Ball Busters στο 7-6. Λίγο πιο κάτω οι String Grafters με 5-8. Στο 4-8 η Real Madrid και η Paranormal και οι Lakers. 3-9 για τους Charlotte Hornets και 1-10 οι Goddamians στο τέλος. Στον δεύτερο όμιλο η Bacardi Tel Aviv συνεχίζει αίτητη. Οι Ballerinos ακολουθούν στο 9-4 μαζί με τους Error 404 στο 8-4. Η Καλυθέα Pimps στο 7-6. Λίγο πιο πάνω τους οι Dunkin' Donuts με 7-4, δύο αγώνες λιγότερους. Στο 6-6 Γιουγκοπιάστικα, 5-8 για Miami Hill και 5-7 για Γαλλίο Kings. 4-8 οι Pigs, 3-10 οι Angels, 2-11 οι Carnavaliers. Χαμός γίνεται στην Bronze, Παναγιώτη. Ισχύει. Σε όλα νομίζω. Ναι, ναι. Σε όλες τις κατηγορίες τώρα έχουν μπλέξει τα πράγματα. Και ειδικά μετά τις γιορτές που... υπήρξε έτσι ένα κενό διάστημα, έχουν γίνει ναι, πολλά πάνω κάτω. Υπάρχουν αρκετές ομάδες που ήταν
που δεν ήταν τόσο καλά αγωνιστικά το 21, που έχουν μπει πολύ πιο δυνατά το 22 και έχουν φέρει μεγαλύτερη ισορροπία σε όλους τους ομίλους. Θα δούμε πώς θα πάει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή το γεγονός ότι στον πρώτο όμιλο από τον 6ο μέχρι τον 9ο έχουν 8 ήττες. Εντάξει, βέβαια, Στριν και Σουβλέγγερς έχουν και το μηδενισμό που είναι ακόμα, αλλοιώνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Στον άλλο όμιλο κυνηγάνε οι Angels τρομερά τις υπόλοιπες ομάδες. Και εντάξει, μπορεί. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα αντιδράσουν μετά την ήττα. Είχαν τρεις σερή νίκες. Μία ήττα που εγώ θεωρώ ότι δεν τους κοστίζει καθόλου. Ναι, δεν τους γιατί πτώ, ουσιαστικά είναι σαν να έχουν όλες οι ομάδες μέχρι στιγμής ένα μάτς λιγότερο για να κυνηγήσουν τα play-off, γιατί δεν την έχει πάρει καμία ομάδα την Bacardi. Αυτό ισχύει. Και εγώ άλλωστε δεν τους είδα, επειδή το είχα το παιχνίδι τους Angels με την Bacardi, δεν τους είδα να έχουν πτωηθεί τα παιδιά. Εντάξει. Μια χαρά έφυγαν από το γήπεδο και ο Πλαγιανάκος κιόλας μου είπε ότι αναβλήθηκε απλά το σερί, από το επόμενο ξεκινάει ξανά. Έτσι. Λοιπόν, ο Δαμανάκης λέει, σου λέει ότι προσφέρει θέαμα. Και ο Τυπάλδος λέει ότι μία φορά το χρόνο κάνει τρομερή τάπα ο αδερφός του. Τώρα θα κάτσει ο Αχιλλέας ο ίδιος να μας στείλει βιντεάκια του. Δύο το χρόνο, όχι μία. Λοιπόν, στον πρώτο όμιλο η κατάσταση τετράδα είναι τρομερή. Είχαμε το ντέρμπι της τετράδας αυτή την εβδομάδα. Παίξανε οι έμπειροι με τους Heat και οι Golden Boys με τους Reapers. Οι έμπειροι μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ φερέγγυοι. Αυτό μου έχει κάνει μια τρομερή εντύπωση. Ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο δείχνουν να παίρνουν τα ντέρμπι. Ισχύει. Όχι μόνο τα ντέρμπι, όλα τα παιχνίδια δείχνουν να τα παίρνουν. Γιατί το έχουν βρει πολύ καλά. Είναι πολύ σε κάθε παιχνίδι. Αλλά παίζουν ουσιαστικά. Δηλαδή παίζουν οι παίχτες που πιάνουν σε απόδοση. Σύμφωνα με τον Γιώργο που τους κουμαντάρει, τους κουτσάρει. Ποιος Γιώργος, ο Γιφτόπουλος. Γιφτόπουλος, ναι. Τους κουμαντάρει πάρα πολύ καλά στις φορές που έχω δει εγώ. Και δεν έχουν και παράπονο. Οι ίδιοι είναι σύμφωνοι νομίζω όλοι με το ότι θα παίζει κάποιος λιγότερο, κάποιος περισσότερο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν γελάω γι' αυτό, γελάω για το σχόλιο που έσκασε. Θέλω να πω κι εγώ στον Γιώργο τον Γιφτόπουλο ότι αν μας βλέπει τώρα θα άρω το εμπάργκο που έχω κάνει στα drive σου και από την επόμενη εβδομάδα, επειδή μου λείψανε, αν ξαναστείλουν drive που κάνεις 8 σπασίματα και 4 τέτοια για να βάλεις καλά, θα μπει στο top 20. Λοιπόν, ο Γιώργος Αντιπάλλοντας λέει θα μας γλεντήσει ο Αχιλλέας, όλοι το περιμένουμε Γιώργο. Και ο Γιάννης ο Σεϊμένης θέλει να βρει που μπορεί να βρει το δωράκι που είπαμε νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πολλά top... τα καταστήματα που μπορείς να αγοράσεις. Πάμε να δούμε το top 20 της Bronze. Πριν το δούμε, η Καλυθέα Pimps, επειδή πέρασαν μια δύσκολη βραδιά, προσπαθήσαν να κάνουν μια μεταγραφή, αλλά δεν τα καταφέρανε. Όχι. Το φάουλ του Νίκου Τσίγκα. Πήγε να ξεκινήσει τρίπλα ο Χιώτης, αλλά σου λέει όχι, δεν όχι. Δεν πρέπει. Λοιπόν, στο νούμερο 20, Miami Heat Legale Kings, Ζούμπος και Καμούζης είναι η φάση. Σηκώνεται, δεν έβαλε, rebound από τον Ζούμπο. 3-40 για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Καμούζης ανεβαίνει πάρα πολύ ωραία μετά την πάσα. Στο νούμερο 19, Charlotte Hornets, Paranormal Activity, ο Σπυριδονίδης. Σπυριδονίδης. Βλέπει ένα κενό εκεί στην άμυνα των Paranormal και θα δώσει μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Στο νούμερο 18, Καλυθέα Pimps, Γκοπιάστηκα, ο Κοκόνης. Το rebound μας προηγουμένως, 15 πόντοι, 10 rebound, 2 assist, 3 κλεψίματα και 1 τάπα. Μέχρι στιγμής, πολίτης εδώ θα κοπεί εντυπωσιακά ψηλά. Στο νούμερο 17, Ball Buster, String Raptors, ο Σκαφτούρος. Λάγιος. Πάει μέχρι μέσα, θα κοβεί ψηλά από τον Σταθούρο. Το λες και κλέψιμο. Έτσι, ήταν οριακά ανάμεσα σε τάπα και κλέψιμο. Στο 16, Reapers Golden Boys, ο Κρινής. Ο Καντιώτης, πολύ λανθασμένα, μπήκε τόσο γρήγορα προς τα μέσα, δεν έβαλε. Ωραίο το στόπ του Κρινή μπροστά. Τρελάθηκες, ε. Ήταν γάλλον. Δεν το περίμενες, πιστεύω, γι' αυτό τρελάθηκες τόσο. Έβλεπα το χαχά μου εκεί να κατεβαίνει, συνήθως
Βάζει ένα αγώνα το μπροστά και τέλος. Στο 15 Μακάρντι Έιντζελς, ο Αγγελιουδάκης. Ο Μπάστας θα σηκωθεί, δεν θα βάλει. Rebound από τον Πλακογιαννάκη. Ο Μπάστας ανεβαίνει. Στόπα από τον Αγγελιουδάκη. Τη τάπα έγινε στην Bronze. Ο Κρινής ξανά τώρα στο 14. Ίσως. Δίνει στον Βασίλη Χαχάμι. Ωραία η πάσα που περνάει στο Λαλιώτη. Ωραίο το στόπι. Ο Γιωβάνης στο 13 και πιο πολύ επειδή κατάφερε να μην βρει πουθενά η μπάλα σε αυτή την φάση, αυτή την πάση. Μπάλα, Ερυνδριάδης Βασίλης, επέτυχε η καλάθη, μαρκάρεται σωστά λένε οι διαιτητές. Πάρα πολύ μακρινή πάσα από τον Γιωβάνη. Στην καλυθία είχε σπάσει 10 λάμπες αυτή η πάση. Θα τις πήγαινε σε ρίτς. Μαϊάμι Χι, λεγάλε ο Κίνγκς, ο Παναγιωτόπουλος είναι στο 12. Αμένει στον Ζαφυράτη. Πάλι Μαλάκης. Ωραία, πάει στον Παναγιωτόπουλο. Μια τρίπλα, γυρνάει. Τρελό καλά, θα τον Παναγιωτόπουλο. Ωραία, απίστευτο. Στο 11, πίμψ και κοπιάστηκα ο Αντρέου. Πανάγο, ωραία, αλλάζει με τον Βασιλιάδη. Εκείνο προσποιείται, εκτελεί, κόβεται από τον Ανδρέου. Απλά πηδούσε εκεί. Έτσι, είχε την τιμητική του Βασιλιάδη στο top. Καρναβαλίερ, Error 404, Σιάμος Ζερμπίνος. Η πρώτη συνεργασία του, η δεύτερη είναι απίστευτη. Σιάμος. Baseline drive. Βαγκάι Σαρλί, Σιάμος. Πολύ όμορφη πάσα για τον Ζερμπίνο κατά το καλάθι. Στο νούμερο 9. Στο νούμερο 9. Καλυθέα Πίμπς γυκοπιάστηκα ο Πολίτης. Κατευθεία Καλυθέα Πίμπς, τα Πόλας. Βασιλιάδης, εκτελεί. Ωραίο το κόψιμο εδώ από τον... Αγριεμένα. Δεν σου είπα την είχε την τιμητική. Λοιπόν, πάντουμε τι έγινε στα σχόλια. Ο Γιάννης ο Πουπουρούδης λέει ότι μάλλον ξεκαθάρισε η πρώτη θέση στον Πέραλτο Όμιλο. Η λογική λέει ότι με βάση τη συνέπεια που έχουν δείξει οι έμπειροι, έτσι είναι, για να μην την πάρουν, θα πρέπει να χάσουν μάτς που μέχρι στιγμής έχουν δείξει ότι δεν μπορούν να τα χάσουν. Από άλλες ομάδες δηλαδή, εκτός τετράδας, αυτό εννοώ. Ο Παναγιώτης ο Μαμάκος μας καλησπέριζει επίσης. Και ο Καταραχιά τον έκανε γαργάρα. Ο Αντωνίου, ο Καταραχιάς. Εγώ πιάνω κάθε μέρα, λέει. Μπάλες εννοεί μπάλες. Ο Καταραχιάς. Καλός χειριστής πρέπει να είναι ο Μάντες. Λοιπόν, μας καλησπέριζει κιόλας μετά. Ο Παναγιώτης ο Μαμάκος και ο Γιώργος Αντωνίου τους είπες και τους δύο, έτσι. Τους είπες. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε να δούμε τι έγινε στις τελευταίες 9 θέσεις. 8 θέσεις του τελευταίου top της ημέρας. Στο νούμερο 8, Καλυθέα Πίμψη γυκοπιάστηκα, ο Ανδρέου με το Μεριζιώτη. Κουμπούλης. Ανδρέου, σκαστή πάσα ωραία για το Μεριζιώτη. Την πέρασε από το μάτι της βελόνας ο Ανδρέου. Στο έχει νούμερο... μάτι η βελόνα. Στο νούμερο 7, Πίμψη γυκοπιάστηκα, ο Αναγνωστόπουλος. Ωραία, παστοδιό, γυρνάει, κόβεται από τον αναγνωστό. Στο 6, Ball Buster String Raptors, ο Κούβαρης. Καλά όμως τη φάση, rebound από τον Δήμου. Ανεβάζει γρήγορα Καρβουτζή, θα φτάσει με το λέει, θα κοπεί ψηλά από τον... Πάρα πολύ δύσκολη τάπα. Ισχύει. Στο 5, ο Βασίλης Δημητριάδης προσπαθεί απεγνωσμένα να μπει στο top 20 και τα κάνει όλα σε μία φάση. Για να το καταφέρει. Για το Γαλάνη. Γαλάνης μέχρι το lay-up. Κόβεται από τον Δημητριάδη Βασίλη. Ο οποίος του παίρνει την μπάλα και τρέχει μόνος του. Καλάθι και φάουλ. Τάπα rebound, coast to coast, καλάθι και φάουλ. Το κάρφωμα του έλειπε μόνο. Στο νούμερο 4, Κτιστάκης και Παναγιωτάκης. Την μπάλα. Δίνει στον Χριστάκη, ξανά Παναγιωτάκης, πάρα πολύ ωραία φάση για το καλά. Όχι μόνο ωραία φάση, αλλά και τρομερά μπασκετικός τρόπος στην μπάσα του Χριστάκη. Στο νούμερο 3, ίδιο παιχνίδι, Μιχαηλίδης Σουβλέρης. Παραλαμπόπουλο, νέο τρίποντο, τον εμπιστεύεται ο Λαγκογιαννάκης, δεν θα μπει το καλάθι. Νέο ριμπάν του Καριοφίλη, πολύ ωραίο το χαστούκι της μπάλας από τον Μιχαηλίδη Σουβλέρη για το καλά.
Παραλαμπόπουλο, νέο τρίποντο, τον εμπιστεύεται ο Λαγκογιαννάκης, δεν θα μπει το καλάθι. Νέο ριμπάουντ του Κάριο Φίλιππ, πολύ ωραίο το χαστούκι της μπάλας από τον Μιχαηλίδη, σε συνέχεια το καλά. Στο νούμερο 2, ο Καντιώτης στο Reapers Golden Boys. Δεύτερη ριμπάουντ ο Κρινής, ο Καντιώτης τρέχει το γήπεδο, κλείνεται, θα πάρει φάουλ, θα βάλει και το καλάθι ο Καντιώτης. Εδώ δικαιολογημένα ενθουσιάστηκε. Δεύτερη ριμπάουντ ο Κρινής, ο Καντιώτης τρέχει το γήπεδο, κλείνεται, θα πάρει φάουλ, θα βάλει έτσι που το χάρηκε ο Κρινής και τον βλέπεις να πηγαίνει προς τα πάνω, ότι είναι σαν να του δώσει μια μπουνιά στα δόντια. Από την υπερβολική δόση χαράς. Και στο νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας η αδιανόητη πάσα του Ζερμπίνου. Ωραία πάσα του Αβυζιώτη, Ζερμπίνος. Τρομερή πάσα κατά το καλάθι, ο Σιάμος, απίστευτη πάση, συνεργασία. Ωραία πάσα του Αβυζιώτη, Ζερμπίνος. Τρομερή πάσα κατά το καλάθι, ο Σιάμος, απίστευτη πάση, συνεργασία. Λοιπόν, αυτό ήταν και το top 20 της Bronze. Πολύ ωραία, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ισχύει, νομίζω ήταν το καλύτερο της ημέρας. Ήταν το καλύτερο της ημέρας, ναι. Ισχύει. Συμφωνώ μαζί σου. Ο Καταραχέας λέει ότι γελάει που τον λες καλοχειριστή. Λοιπόν, ο Γιάννης ο Πουπουρίδης πάλι χαίρεται με τον Κούβαρη για άλλη μια εβδομάδα. Για να δούμε τι θα γίνει το καλοκαίρι. Από ό,τι καταλαβαίνεις, ο Κούβαρης τουλάχιστον δεν θα μείνει χωρίς ομάδα. Αν τα σπάσει με τους Raptors. Αν τα σπάσει με τους Raptors, ναι. Έτσι. Έχει λοιπόν, backup. Ωραία. Τέσσερα παιχνίδια έχει σήμερα, 2 Golden, 2 Rising. Ξεκινάει άλλη μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Μην ξεχάσετε να δείτε το preview της αύριο στο μαγκαζίνο. Και είμαστε έτοιμοι εντός ολίγου να κάνουμε την κλήρωση. Γι' αυτό τρώμε λίγο χρόνο. Την κληρώνουμε πρώτα. Ό,τι πεις εσύ. Γιατί πάλι ό,τι πω. Καλά, ό,τι πω εγώ. Ό,τι πεις εσύ. Ωραία. Μπλουζάκι. Μπλουζάκι. Πάμε για το μπλουζάκι λοιπόν. Είμαστε πανέτοιμοι. Ανέτα με βάζει πάγκο, λέει ο Γιάννης ο Πουμπουρίδης. Τι κάνει ο άνθρωπος για να φέρει το κούβαρι στην ομάδα. Ο Αντώνης Ολιβάδας. Το μπλουζάκι. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Αυτό ήταν το πρώτο δώρο της ημέρας. Το δεύτερο δώρο της ημέρας είναι η κούπα. Και μετά δεν θα έχει κάτι άλλο. Ούτε εκπομπή, ούτε δώρο. Για μια εβδομάδα. Ο Γιάννης ο Πουμπουρίδης στο τελευταίο παιχνίδι με τους Golden Boys που παίζανε. Έπαιξε λίγο στην αρχή, μετά άρχισε πολύ να μπει. Πάω στον Γιάννη στο τέλος. Ναι. Του λέω, γιατί δεν μπήκες λίγο πιο πολύ ώρα μέσα, ρε Γιάννη. Λέει, ναι. Με μπει υποκρινής στο πρώτο, λέει, από έχασα, λέει, με άρχισε στο πινελίκι. Δεν μπορούσα να σηκώσετε τα χέρια μου μετά. Ψυχολογικά δηλαδή έμεινε έξω. Για να δούμε τώρα το δεύτερο. Ο Αντώνης ο Αβούρης. Είδα Αντώνης και λέω, δύο στα δύο. Δύο στα δύο. Ο Αντώνης ο Αβούρης είναι στο... στην κούπα. Στην κούπα. Αυτή ήταν η εκπομπή μας και σήμερα, Παναγιώτη. Τέλεια. Ωραίες φασούλες, ωραία παιχνίδια, ωραία εβδομάδα. Κρινής Κούβαρης δίδυμο ονειρεύεται ο Πουπουρίδης. Λοιπόν, έχει ανάψει για τα καλά το πρωτάθλημα. Ελπίζω σε άλλη μια τρομερή εβδομάδα όπως αυτή που περάσαμε. Και να δούμε αν κάποιος θα βάλει την πρώτη πενιντάρα αυτή τη βδομάδα. Πενιντάρα, δεν έχουμε δει πενιντάρα. Φέτος όχι. Επειδή έβαλε 47 αμέρι, λέω τώρα για το 50, ναι, εντάξει, το είδα. Το 45 κόλλαγε. Και πάνω το είδαμε, να δούμε το 50 τώρα. Κόλλαγε, έτσι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Τώρα τους μπρίζεσαι όλους όμως και θα πάνε για 50. Πάμε για 50, ναι. Όποιος βάλει 50 αυτή την εβδομάδα έχει δωράκι από μένα. Όχι κάτι φοβερό, όπως το άλλο για τον Άγιο Βαλεντίνο. Ένα μια κούπα, ρε παιδί, κάτι... που να λέει 50 πόντι πάνω. Κάτι λιγότερο ερωτικό. Μην τρελαθούμε κιόλας. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, καλό βράδυ.